Με αρκετά χαμόγελα και υψηλές προσδοκίες ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Ιουλίου την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά η ομάδα της Δόξας Δράμας. Μια ιδιαίτερη χρονιά που βρίσκει για πρώτη φορά την ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα, στην πρώτη εραστεχνική κατηγορία. Αυτό όμως δεν πτώησε τους πιστούς της φίλους να δώσουν δυναμικό παρόν και στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, ενισχύοντας τους ποδοσφαιριστές. Πριν ξεκινήσει η προπόνηση, στην ομάδα μίλησε ο νέος χορηγός της ομάδας, ο νέος ουσιαστικά άνθρωπος ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την όλη κατάσταση της ομάδας ως ένας από τους επενδυτές της, ο Άγγελος Καλλινικίδης, παρουσία του Προέδρου Γιάννη Δάντζαρα και του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου. Έγινε μια συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές, μίλησε και ο προπονητής Γιώργος Λάλας και το νέο τεχνικό team της ομάδας. Στη συνέχεια ακολούθησε η πρώτη προπόνηση, ενώ από εβδομάδα θα ξεκινήσουν και τα φιλικά παιχνίδια εν ώψη της προετοιμασίας της ομάδας για το πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Να θυμίσουμε ότι από το περσινό ρόστερ οι Μπεζετζής, Κόντος, Περσίδης, Μπιός, Παπαϊωάννου, Άρης Ιορδανίδης, Χατζικούρτης και Χάρης Γεωργιάδης είναι αυτοί που ανανέωσαν. Ουσιαστικά η Δόξα έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα 7 μεταγραφές. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου, κεντρικό αμυντικό από την Αλεξανδρούπολη, τον Μίλτο Βασιλιάδη, αμυντικό μέσο από τη Δόξα Βόλακα, τον Σάκη Λουκοβίτη από την Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, μέσο επιθετικό, τον τερματοφύλακα Γιώργο Θεοδοσιάδη από τον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, τον αριστερό μπακ Γιάννη Ιωσιφίδη επίσης από τον ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, τον Νίκο Τρελόπουλο μέσο από τον Εθνικό Αστέρα Καλυφίτου και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Γιώργος Τέλο, μέσο επιθετικός από την ομάδα των Αμπελοκήπων. Αποχώρησαν από τη Δόξα ο Ηλιάδης ο τερματοφύλακας, ο Ματζανάς, ο Καραγευρούδης και ο Γιάννης ο Ξανθόπουλος από τα βασικά στελέχη που αγωνίζονταν την περσινή περίοδο. Φυσικά αναφερόμαστε και στους δύο επιθετικούς, τον Παύλο Χατζηδημητρίου και τον Δημήτρη Κυριακίδη. Η Δόξα ουσιαστικά ψάχνει ένα ακόμη φορ για να ολοκληρώσει το ρόστερ της. Να δούμε όμως τι δήλωσαν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας ο νέος μεγαλομέτοχος της ομάδας ο Άγγελος Καλλινικίδης, ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Δάντζελας, ο προπονητής Γιώργος Λάλας και αρκετοί ποδοσφαιριστές από τους νέους και τους παλιούς για τους στόχους και τις φιλοδοξίες της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα την πρώτη προπόνηση. Έχουμε δίπλα μας τον Λάλα και τον Γιώργο Κουδάφκο, τον Πόσκο τον Άγγελο, φυσικοθεραπευτής, γυμναστής. Γυμναστής φυσικής κατάστασης και συνεργάτης. Πιστεύω ότι στα θα πάμε καλά, ξεκινάμε από σήμερα όπως είπαμε και τα υπόλοιπα για ό,τι αφορά τον αγώνα θα το δούμε αρχή Σεπτεμβρίου από ό,τι ενημερώθηκα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 14 Σεπτεμβρίου του Σαββατοκύριακου. Και πρόεδρε. Προηγουμένως είπαμε, τώρα τυπικό θα κάνω, σωρίσουμε πάλι τα παιδιά για μια καινούργια χρονιά, για μια χρονιά η οποία έχει πολλές ιδιαιτερότητες, έχει ένα νέο ξεκίνημα και αγωνιστικό και διοικητικό. Ο στόχος φυσικά είναι η άνοδος στην κατηγορία που και εκείνη για τη Δόξα είναι μικρή. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας. Τα παιδιά είναι εδώ πέρα γιατί τα διαλέξαμε σαν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε για την ομάδα μας. Ένα κράμα νέων παικτών και παλιών με μια ιδιαιτερότητα. Πρώτη φορά η Δόξα ίσως και τα τελευταία 40-50 χρόνια έχει τόσα δραμινά παιδιά. Αν εξαιρέσουμε και ένα παιδί που πέρυσι έπαιζε στη Δράμα, το Θανάση τον Λουκοβίτη που το θεωρούμε και εμείς δραμινό, όλοι οι άλλοι είναι από τη Δράμα. Όλοι. Και το 90% των παιδιών που έχουμε αυτή τη στιγμή στο ρόστερ είναι από τις ακαδημίες μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνει το στίγμα της νέας διοίκησης και τους στόχους ότι πρέπει να πάει ψηλά αυτή η ομάδα με κυρίως δραμμένα παιδιά και εκμετάλλευση των ακαδημιών της. Επειδή ακούγονται πολλές φορές κάποια πράγματα, λέμε το εξής ότι ό,τι αφορά τα οικονομικά, ό,τι αφορά τα οικονομικά στο δημόσιο δεν χρωστάμε πλέον, τα φέραμε στα πάρκα σε πανιά. Αυτό το λέω περισσότερο παιδιά και για εσάς, γιατί πολλές φορές μετάζουμε πολλά και δεν δίνουμε τίποτα. Είναι τα μισά από αυτά που λέμε. Αυτό το λέω γιατί το είπα την πρώτη φορά που κατέβηκα εδώ στη Δράμα. Είχα πει ότι πρώτα πρέπει να πούμε τι έχουμε υποχρεώσει. Πρώτα πρέπει να αξιώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Οπότε αυτές τις ταυτοποιήσαμε. Και ό,τι συμφωνήσεις κάναμε μαζί σας, να ξέρετε, όλα αυτά θα ταυτοποιηθούν στο κύριο, μπορεί και κάτι παραπάνω. Αυτό εξαρτάται από εσάς. Επειδή ακούμε πολλές φορές, ας πούμε, παιδιά φεύγουν από εδώ, λένε το ένα, λένε το άλλο, φτάζουν πολλά, αλλά μην ακούτε πολλά. Να ακούτε τα λίγα και αυτά που θα παίρνουν. Ε,
ενώ εσάς έτσι αυτά που θα παίρνετε. Οπότε, στα πρώτα κομμάτια μην έχετε καμία ανησυχία, εγώ σας θέλω δυνατούς, γιατί είστε δυνατοί για να σας επιλέξουν, είστε δυνατοί και θα το δείξετε ας πούμε μέσα στο γήπεδο ποιες είναι οι αξίες μας. Οπότε, καλή επιτυχία να έχετε και το άλλο μου δεν συνοχωρήσετε καθόλου. Ό,τι λέμε, το τηρούμε. Δέρουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε. Άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και λένε, κοιτάζουν. Και κάποιος είπε να πούμε χθες τώρα που ήμουν προχωρούμε στον δρόμο, μάλλον με πήρε τηλέφωνο, μου λέει από το τάξη μάγκρο δεν έχετε κανένα, θα το δώσουμε γανιτά. Δεν πειράζει, όμως εμείς δίνουμε. Εντάξει, παιδιά. Ναι, όπως μίλησα και στα παιδιά στα αποδυτήρια, ο στόχος της ομάδας είναι ένα, να αλλάξουμε κατηγορία. Είναι από την αρχή που ξεκινήσαμε το σχεδιασμό αυτής της ομάδας, δουλέψαμε σε τρεις άξονες. Ένας ήταν να κρατήσουμε από την περσινή ομάδα τα παιδιά, τα δανεινά παιδιά, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκαν για αυτή την ομάδα και τα καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο δεύτερος άξονας ήταν να πάρουμε από το δανεινό ποδόσφαιρο καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά και πολύ καλούς χαρακτήρες, εξαιρετικά παιδιά. Και αυτό το καταφέραμε. Περιμένουμε να κάνουμε μια κίνηση ακόμα, η οποία θα περιμένουμε με υπομονή και επιμονή. Και ο τρίτος άξονας ήταν να τα παιδιά του Καλαμώνα, τα οποία ήταν τα παιδιά της, τα μικρά παιδιά της Λόξας, τα οποία αγωνίστηκαν πέρσι στο Άλφα τοπικό και δούλεψαν πάρα πολύ σωστά, να ανεβάσουμε από αυτή την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά μπορούμε. Όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή στο ρόστερ μας έχουμε 9 παιδιά που είναι κάτω των 18 ετών, 17 και 18 χρονών, και όλα προέρχονται από τις ακαδημίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παρόν και το μέλλον της Δόξας αυτός ο σχεδιασμός. Σε αυτόν τον σχεδιασμό ξεκινήσαμε και σε αυτόν τον σχεδιασμό ολοκληρώσαμε. Θα κάνουμε κάποια κίνηση ακόμα, αλλά ξαναλέω, με υπομονή και επιμονή θα περιμένουμε να την κάνουμε. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Μιλήσαμε με τα παιδιά πριν, τον τρόπο που θα δουλέψουμε όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε κλείσει 8 δυνατά φιλικά παιχνίδια, έτσι ώστε να μοντάρουμε την ομάδα και να είμαστε έτοιμοι για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δεν ζητάμε από κανέναν χρόνο προσαρμογής. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική στις 14 του Σεπτέμβρη που θα πούμε στο πρωτάθλημα. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Τα παιδιά δεν είναι υγιερά. Ευχαριστήσω τη διοίκηση για την τεράστια προσπάθεια που έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να συγκροτήσουμε αυτή την ομάδα και το κάναμε πολύ διάθεση και πολύ όρεξη και ήταν κοντά σε κάθε σκέψη μας. Θα τους ευχαριστήσω και πάλι και να ευχαριστήσω και τα παιδιά που είναι εδώ. Για να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε υγεία πάνω από όλα. Επίσης, παιδιά, να τονίσω ακόμα κάτι. Ότι προσπαθούμε πραγματικά, παιδιά, να είναι άτομα από τον νομό μας, παιδιά τα δικά μας. Δεν φέραμε ξένους παίκτες, έτσι. Δεν πήγαμε, όπως ξέρετε, εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ ξέρω το Θεό, η Θεσσαλονίκη έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Οπότε εκεί, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε παίκτες. Όσες φορές με ρώτησε ο Γιώργος να δούμε κανένα άτομο από εκεί πέρα, πάντα ήμουν αρνητικός. Είπα, παιδιά, εσείς θα είστε οι Εβραίοι, ποιοι, όχι μόνο στη Δόξα και παραπάνω. Εκεί που ανήκετε, γιατί πάντα πίστευα να πούμε ότι η Δράμα είναι φυτώριο. Ένα φυτώριο που βγάζουν τους παίκτες. Ποιοι παίκτες, λίγο πολύ, βλέπουν την ιστορία, βλέπετε και αυτά που έχετε δίπλα σας, πίσω ή άλλη μπροστά σας. Αυτά κάποιοι τα πήραν, γιατί ήταν παιδιά εδώ, Δραμινοί, δικά μας παιδιά. Γι' αυτό λέω η Δράμα έχει φυτώριο. Και εσείς είσαστε να πούμε ο προθάλαμος ή το φυτώριο του αυριανού, το οποίο θα παίξετε εγώ μόνο στη Δόξα, όπως είπα, και σε μεγαλύτερα γήπεδα. Μαζί μας ο πρόεδρος της Δόξας, ο κύριος Δάντζερας. Κύριε Δάντζερα, πρώτη συγκέντρωση της ομάδας σήμερα, λίγο πριν μπει ο Αύγουστος. Ξεκινάει η Δόξα την καινούργια χρονιά. Πείτε μας δύο λόγια για το ρόστερ της ομάδας και γενικότερα για τους στόχους. Με τι φιλοδοξίες, με τι όνειρα ξεκινάει φετινή χρονιά. Καλή χρονιά καταρχήν ποδοσφαιρική σε όλους, με υγεία. Στη Δόξα πάνω απ' όλα, σε όλους τους συλλόγους που θα συναγωνιστούν μαζί μας στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς για τη Δόξα, το Α τοπικό της Δράμας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι μια κατηγορία που δεν μας αρμόζει. Και όσον αφορά την ερώτηση που συνδυάσατε για τους στόχους, θέλω να πω ότι ο στόχος είναι αυτονόητος. Η άνοδος στην γάμα εθνική κατηγορία, σε μια κατηγορία πέρα από το Άριο του Νομού, που ο απότερος όμως στόχος γενικά της ομάδας και της έλευσης του κυρίου Καλλινικίδη είναι να πάει η ομάδα όσο πιο ψηλά μπορεί. Και η γάμα κατηγορία του χρόνου ή τον άλλο χρόνο θα θεωρείται μικρή για μας. Η ομάδα έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι ένα πάντρεμα παλαιών ποδοσφαιριστών, νεαρών φυσικά πάλι της Δόξας, γιατί η Δόξα έχει γενικά νεανικό κορμό και στην γάμα εθνική. Κρατήσαμε τον βασικό μας κορμό με τελαχίστων εξαιρέσεων.
Ανεβάσαμε παιδιά από την δεύτερη ομάδα που είχε δόξα πέρυσι τον Καλαμώνα, ταλαντούχα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν όλα από τις ακαδημίες μας, συν κάποιες μεταγραφές κυρίως πάλι από παιδιά του νομού, και έχουμε το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως και στους ποδοσφαιριστές, ότι μετά από περίπου 40, ίσως 50 χρόνια, η δόξα να αποτελείται, να έχει ένα ρόστερ το οποίο αποτελείται σχεδόν αμιγώς από δραμηνούς ποδοσφαιριστές σε ποσοστό που αγγίζει το 95%. Και αυτός είναι ο μεγάλος ο στόχος. Η δόξα να ανεβαίνει παίρνοντας και επαναπατρίζοντας παιδιά που έχουν φύγει από την Δράμα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό, είπαμε για το ρόστερ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε παιδιά ταλαντούχα και καλούς χαρακτήρες, γιατί μας ενδιαφέρει το να υπάρχει στην δόξα ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο συνοδεύεται και από καλούς χαρακτήρες. Το άγνωστο της κατηγορίας λίγο και το γεγονός ότι όλοι θα θέλουν να παίξουν και να αποδείξουν με τη δόξα ότι μπορούν, είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Γιατί η δόξα είναι πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε μια τοπική κατηγορία. Μας έχει συνηθίσει να παίζει σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες και ξέρουμε ότι οι αντίπαλες ομάδες λογικό είναι να βγάζουν απέναντι στον πολύ δυνατό αντίπαλο ένα περίσσιο πάθος, θα έλεγα. Είναι κάτι που το περιμένουμε, το αντιμετωπίζουμε και το θεωρούμε σαν φυσιολογικό φαινόμενο. Και εδώ ξανέπαιζε αυτή τη στιγμή με μια ευρωπαϊκή ομάδα, θα έπαιζε ένα τελικό. Ξέρουμε και είμαστε αποφασισμένοι ότι θα παίξουμε 26 τελικούς του χρόνου. Γιατί σε κάθε ομάδα που θα πάμε να αντιμετωπίσουμε, ισχύει αυτό που είπατε. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τη δόξα για να πάρουν αυτή τη δόξα και να γράψουν ιστορία. Αυτό το γνωρίζουμε, το γνωρίζει και οι προπονητές και η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι θα είναι αντάξει των περιστάσεων και θα αποδείξουν στο γήπεδο ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία έχει στόχο, όπως είπα προηγουμένως, την άνοδο στην άλλη κατηγορία. Βεδάντζερ, το οικονομικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει ως προς τη στήριξη που θα δείξει ο κόσμος? Γιατί ο κόσμος είναι απαιτητικός, ο κόσμος δεν μπορεί να διανοηθεί ακόμη στην ιδέα ότι η δόξα θα παίξει στο τοπικό. Οπότε λογικό αυτό κατ' επέκταση έρχεται να επηρεάσει και το οικονομικό κομμάτι, στη βοήθεια, στη χορηγία, στο διαρκεία, σε όλα αυτά που υπάρχουν μετά από αυτό. Γίνεται μια καινούργια αρχή. Τώρα με την έλευση του δραμηνού, τονίζω, επιχειρηματία Άγγελου Καλλινικίδη, το οικονομικό είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι η ομάδα το έχει λυμένο. Ήδη ξεκίνησε χωρίς χρέη, έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα με δημόσιο, οίκα, εφορίες, όλα είναι τακτοποιημένα και οι ποδοσφαιριστές μας έχουν, πιστεύω, αυτή τη στιγμή ένα μαξιλάρι στο οποίο θα κάθονται πάρα πολύ άνετα. Θα σκέφτονται μόνο το αγωνιστικό κομμάτι και πιστεύω ότι δεν θα τους απασχολεί το οικονομικό. Ο κόσμος, βλέποντας αυτή την προσπάθεια και ξεκινώντας βλέποντας και την ομάδα, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα καταλάβει ότι αλλάζουν πάρα πολλά στην ομάδα και θα έρθει να στηρίξει. Ήταν απόνο ο κόσμος για διάφορες καταστάσεις που όλοι γνωρίζουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια και ο στόχος είναι, πέρα από την άνοδο της ομάδας, να έχουμε μία επάνωδο και του κόσμου, και των φιλάθλων και του επιχειρηματικού κόσμου της Δράμας και των χορηγών πίσω στην ομάδα. Γιατί πιστεύω ότι το αξίζει η ομάδα και θα το αποδείξει. Μαζί μας ο προπονητής της Δόξας, ο Γιώργος Λάλας. Ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έφτασε η ώρα πλέον, λίγο πριν μπούμε στον Αύγουστο. Πρώτη συγκέντρωση, αρκετός κόσμος, αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση παρούσα. Πρώτες σκέψεις. Καταρχήν, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, όχι μόνο στη δική μας ομάδα, αλλά και σε όλες τις ομάδες της Δράμας, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, και σε εσάς, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι είστε πάντα κοντά μας και δείχνετε την προσπάθεια που γίνεται. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα. Είναι παρόντες όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι απαρτίζουν αυτή τη στιγμή την ομάδα μας, εκτός από τον Κόντο τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι στην απομόνωση, έχει COVID. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι παρόντες. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ μας είναι 23 ποδοσφαιριστές με τους 3 τερματοφύλακες. Βέβαια, περιμένουμε να κάνουμε και μια ή δύο ακόμα κινήσεις, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το ρόστερ. Όπως είπα και πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία, όταν με τη διοίκηση κάναμε το πλάνο, είπαμε θα δουλέψουμε σε 3 άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν να συμφωνήσουμε με τα παιδιά, τα δραμηνά παιδιά, τα οποία περπάτησαν την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική.
και ευτυχώς τα καταφέραμε σε αρκετά καλό βαθμό. Αν εξαιρέσουμε κάποια ταλαντούχα παιδιά που αναζήτησαν την τύχη τους σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ο δεύτερος άξονας ήταν να πάρουμε το τοπικό ποδόσφαιρο, κάποια παιδιά στις θέσεις που χρειαζόμασταν, με καλούς χαρακτήρες, προσωπικότητες, οι οποίες τα οποία να ενταχθούν γρήγορα στο σύνολο. Και ο τρίτος άξονας ήταν ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τα παιδιά του Καλαμώνα, που ήταν η μικρή ομάδα της Δόξας στην ουσία και δούλεψαν καλά με το Θεοδόση το Ταυλαρίδη τα προηγούμενα χρόνια. Μετά τις εισηγήσεις που είχαμε το Θεοδόση, ανεβάσαμε 6 παιδιά από την ομάδα του Καλαμώνα. 2 από αυτά ήδη είχαν προωθηθεί στη μεγάλη ομάδα από τον Γενάρη, γίνανε 8, και με τη μεταγραφή του Τέλου, του Γιώργου, έχουμε 9 παιδιά κάτω των 18 ετών. Είναι 3 18άραδες, αν θυμάμαι καλά, και οι υπόλοιποι είναι 17άραδες. Αυτά είναι ταλαντούχα παιδιά, δραμηνά παιδιά, τα οποία θα πρέπει να τα δουλέψουμε για το παρόν και το μέλλον της Δόξας Δράμας. Υπάρχουν 13 έμπειροι ποδοσφαιριστές ενήλικες, όχι μεγάλη ηλικία, αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο τον Κόντο. Ο μέσος όρος ηλικίας μας είναι χαμηλός, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει εμπειρία, υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει η διάθεση, έτσι ώστε να κάνουμε μια χρονιά η οποία θα επαναφέρει τη Δόξα στις εθνικές κατηγορίες. Δεν υπάρχει άλλος στόχος, αυτός είναι ο στόχος, να επανέλθει η Δόξα στις εθνικές κατηγορίες, αλλά ταυτόχρονα να κοιτάξουμε και το μέλλον αυτής της ομάδας. Όταν μια ομάδα φτάνει στα χαμηλά στρώματα, τότε θα πρέπει να εκμεταλλευτείς τη χρονική στιγμή, έστω και αν είναι κακή για την ομάδα στα χαμηλά στρώματα, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτείς τη στιγμή έτσι ώστε να δημιουργήσεις. Και είναι καιρός να δημιουργήσουμε τη νέα Δόξα, να γίνει μια επανεκκίνηση, να δημιουργήσουμε την καινούργια Δόξα με δραμηνά παιδιά, με ταλαντούχα παιδιά, με έμπειρα παιδιά, μια ομάδα η οποία θα έχει μέλλον και στις επόμενες κατηγορίες. Ο κόσμος ακούγεται ήδη από την πρώτη μέρα, δηλώνει παρόν και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει μια δύναμη για την ομάδα, ιδίως αν η ομάδα κάνει και καλά αποτελέσματα και τον κερδίσει, τον φέρει πάλι πίσω, έτσι δεν είναι? Σίγουρα το έχω πει και στα παιδιά, ότι μπορεί να τα παιδιά να παίζουν στο τοπικό, αλλά η στήριξη του κόσμου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στις υψηλότερες κατηγορίες. Ο κόσμος είχε κουραστεί αρκετά στις υψηλές κατηγορίες. Τώρα νομίζω ότι με την καινούργια επανεκκίνηση που γίνεται στην ομάδα και με τα δικά του τα παιδιά, ο κόσμος θα τα στηρίξει, θα τα βοηθήσει, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο. Προλαβαίνω μάλλον την επόμενη ερώτηση. Πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες ενισχύθηκαν και σε υψηλό βαθμό με καλούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να διεκδικήσουν και αυτοί αυτό που τους αναλογεί. Σίγουρα θα είναι ένα ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά εμείς θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι ένας ή άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Σε προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι οι περισσότερες ομάδες θα παίζουν με τη Δόξα σαν να παίζουν ένα τελικό? Για ορισμένους ποδοσφαιριστές είναι όνειρο. Το δηλώνουν ήδη στα ρεπορτάζ που πηγαίνω και κάνω στις υπόλοιπες ομάδες, ότι είναι χαρά μας που θα παίξουμε σε αυτό το ιστορικό γήπεδο κόντρα στη Δόξα. Ξέρω ότι αυτό το συνέστημα στον εραστέχνη ποδοσφαιριστή του δημιουργεί μια ψυχολογία να δίνει και το πάνω του από το 100% σε τέτοια παιχνίδια. Σίγουρα, όταν το όνομα της Δόξας είναι τεράστιο, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, όχι μόνο στη Δράμα αλλά στο Πανελλήνιο, που να μην γνωρίζει τη Δόξα Δράμας. Σίγουρα, ομάδες που ήταν αυτά τα χρόνια στο τοπικό, τα παιδιά που είναι στο τοπικό έχουν την ευκαιρία να παίξουν με τη Δόξα και σίγουρα είναι ένα τεράστιο κίνητρο για αυτούς. Αυτό εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι σε προβληματίζει. Είναι κάτι που το περιμένεις, είναι κάτι το οποίο ξέρεις ότι θα το αντιμετωπίσεις, αλλά και πρέπει να ετοιμαστείς γι' αυτό. Όπως είπες, κάθε παιχνίδι για μας θα είναι ντέρμπι, κάθε ομάδα θα θέλει σίγουρα, ασχετό αν οι άνθρωποι μπορεί να είναι Δόξα ή να είναι και μια ζωή Δόξα, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι αντίπαλοι σου και θέλουν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν απέναντι σε μια τόσο ιστορική ομάδα. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι είναι μια τεράστια πρόκληση και είμαστε έτοιμοι και ψυχολογικά, αλλά και θα ετοιμάσουμε την ομάδα έτσι ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα. Μαζί μας ο Γιώργος Δάφκος, προπονητής τερματοφυλάκων της Δόξας, ξανά στην αγαπημένη σου ομάδα, στη μεγάλη ομάδα πλέον, σε μια κομβική χρονιά που βρίσκει την ομάδα στην πρώτη τοπική κατηγορία. Δύο λόγια για την πρώτη συγκέντρωση, για την πρώτη σου συνάντηση με τον νέο προπονητή, με το team, με τη διοίκηση και με τους παίκτες. Γιώργο. Καταρχήν να ευχηθώ στα παιδιά όλα υγεία να έχουν για τη χρονιά που μας έρχεται. Είναι μια δύσκολη χρονιά όπως ξέρουμε, γιατί η ομάδα βρίσκεται στην Α κατηγορία τοπικού της Δράμας. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, να υπάρχει καλή συνεργασία, διοίκηση, ποδοσφαιριστές, προπονητές όλοι. Εντάξει. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή, εντάξει, να ξεχάσει τα παλιά και να δει το νέο ξεκίνημα. Το νέο ξεκίνημα πιστεύω θα είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ αισιόδοξο για την ομάδα μας. Και ένα μήνυμα στον κόσμο. Υπομονή να κάνει και ο κόσμος και πιστεύω ότι τα παιδιά με τη βοήθεια
του προπονητή μας και, και εμένας μου και του Άγγελου του Μπόσχου, θα βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει το στόχο που έχει βάλει. Στέλιος Μπιό μαζί μας, καινούργια χρονιά, ξεκίνημα προετοιμασίας. Βρίσκεται την ομάδα στην πρώτη τοπική κατηγορία, αλλά βλέπω αρκετά νέα πρόσωπα, αρκετά χαμόγελα, αισιοδοξία για μια καλή πορεία. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τη φετινή δόξα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρώτες μέρες πάντα είναι πιο ευχάριστα, επιστρέψει στην ενεργό δράση. Τα χαμόγελα είναι φυσιολογικό να επανέλθουν, εννοείται. Η δόξα τώρα. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος, πρώτη φορά. Μια νέα πρόκληση για πολλά παιδιά. Κάποιοι δεν έχουμε, ούτε εγώ, ακόμα και εγώ δεν έχω αγωνιστεί σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Βέβαια, ο στόχος είναι το ότι πρέπει να διεκδικήσουμε να πάρουμε την πρώτη θέση στο τοπικό πρωτάθλημα και μετά ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν τα μπαράζ που είναι ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες και από τους γειτονικούς νομούς. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα ώστε να ανταγωνιστεί τις ομάδες και τις δράμας και των γύρω νομών, ώστε να μπορέσουμε πάλι να επιστρέψουμε τουλάχιστον στη ΓΑΜΑ Εθνική την επόμενη χρονιά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με την καινούργια διοίκηση? Σας μίλησαν πάνω και ο πρόεδρος και τα νέα μέλη του Συμβουλίου. Γνωρίσατε και τον νέο προπονητή, το νέο προπονητικό team. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα πράγματα από τις αρχές του καλοκαιριού φαίνονται πολύ θετικά, με την αλλαγή σελίδας και στη διοίκηση και στην. Οι αλλαγές είναι πολλές. Είναι και το προπονητικό team άλλο, ο προπονητής είναι άλλος, η διοίκηση είναι καινούργια πρόσωπα. Ακόμα και οι παίχτες, πάρα πολλοί είναι καινούργοι. Πολλοί παίχτες είναι νεαροί, είναι μεγάλη πρόκληση και αυτό. Ανέβηκαν πάρα πολλά παιδιά από την ουσιαστικά β' ομάδα της Δόξας, η οποία ήταν ο Άρης Καλαμόνα την περσινή χρονιά. Είναι ένα μήνυμα στον κόσμο που ήρθε και σήμερα, ακόμη και στην πρώτη συγκέντρωση μέσα στο καλοκαίρι, ήρθαν να τραγουδήσουν, να σας φωνάξουν, να σας ψυχώσουν. Ήρθαν τα παιδιά πραγματικά, όσοι είναι 30-35 άτομα, να στηρίξουν την προσπάθεια από την πρώτη κιόλας μέρα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστούμε πάρα πολύ τον κόσμο φέτος σε αυτή την καινούργια σεζόν, σε αυτή την καινούργια πρόκληση για όλους. Εγώ είμαι θετικός, δηλαδή γι' αυτό και έμεινα και εγώ και 5-6-7 άτομα από την περσινή χρονιά. Και θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι από αυτούς που θα ανεβάσουν ξανά την ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Δημήτρης Παπαγιάννου και Μίλτος Βασιλιάδης μαζί μας. Ένας από την παλιά φουρνιά, ένας από την καινούργια μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Καινούργιο ξεκίνημα. Ξεκίνημα προετοιμασίας. Δευτέρα 29 Ιουλίου. Πρώτες εντυπώσεις έτσι από το κλίμα της ομάδας, από τον νέο προπονητή, από τη νέα διοίκηση. Πώς νιώθετε? Το κλίμα είναι πολύ καλό στην ομάδα. Τα πράγματα φαίνονται πολύ καλά. Η διοίκηση φαίνεται πολύ οργανωμένη. Πιστεύω να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και να πετύχουμε τους στόχους μας. Μίλτο. Πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε. Μια απαιτητική χρονιά δύσκολη. Η ομάδα έχει ψηλούς στόχους και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θέλει δουλειά, υπομονή και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Δημήτρη, πέρσι η ομάδα δεν τα κατάφερε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρείς όμως ότι το γεγονός ότι πάει σε μια άγνωστη κατηγορία για αυτήν θα την επηρεάσει? Με την σωστή δουλειά και τη σωστή οργάνωση θα μπορέσετε να φέρετε εις πέρας το έργο σας? Η περσινή χρονιά δεν νομίζω ότι θα έχει καμιά σχέση με τη φετινή. Είμαστε μια καινούρια ομάδα, είμαστε η Δόξα Δράμας. Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτή την κατηγορία, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο στόχος είναι ένας, το πρωτάθλημα και το κύπελο φυσικά και η άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Μίλτο, έχεις χορτάσει από τίτλους τα τελευταία χρόνια. Ακόμη θέλεις και με τη Δόξα να πετύχεις? Πέρσι ταμπλούχος, πέρσι κυπελούχος, φέτος φαντάζομαι έρχεσαι στη Δόξα για κάτι παρόμοιο, δεν είναι? Αυτός όπως είναι πρώτο τίτλος μετά η άνοδος, δεν έχουμε χορτάσει. Κάθε χρόνο νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν τίτλους και θα το παλέψω. Θα το παλέψω και εγώ με όλη την ομάδα μαζί. Δημήτρη, εσύ το ξέρεις καλύτερα και από πέρσι ότι ο κόσμος ανεξάρτητα από την πορεία της ομάδας, οι φανατικοί φίλοι έρχονται και στηρίζουν. Το βλέπεις και από την πρώτη προπόνηση. Θα σας δώσει δύναμη αυτό? Είναι ο κόσμος είναι μεγάλη βοήθεια για μας. Το βλέπουμε και σήμερα που είναι εδώ, μας βοηθάει. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι το σημερινό. Πιστεύω θα μας βοηθήσει και όλη τη σεζόν που θα διανύσουμε. Ευχαριστώ πολύ.